Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα σύλλογο αυτοδύναμο με πολλές επιτυχίες στα αθλήματα με τα οποία ασχολείται. Μιλάμε για τον Ναυτικό Όμιλο Κοζάνης. Έχω τη χαρά να έχω στο στούντιο μαζί μου τον προπονητή κοπηλασίας του συλλόγου, τον κύριο Χαράλαμπο Δημαρά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αλλά και τους αθλητές σας, ξεκινήσουμε τους κυρίους από δεξιά μου, τον Μεχτερίδη Ηλία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τη Σταυρούλα Παπαχαρίση. Γεια σας. Γεια σου και εσένα Σταυρούλα και το Γιάννη Πεκόπουλο. Καλησπέρα Γιάννη. Γεια σας. Θέλετε να μου πείτε με τι ασχολείστε κυρίως στο σύλλογο κύριε Δημαρά, με κοπηλασία και θαλάσσιο σκι κατά βάση? Με κοπηλασία και θαλάσσιο σκι. Εμείς είμαστε το τμήμα κοπηλασίας. Mm-hmm. Μαθήματα κάνετε καθόλου τη διάρκεια του χρόνου? Προπονήσεις κάνουμε, ναι. Τα τελευταία 3 χρόνια κάνουμε καθόλου τη διάρκεια του χρόνου. Αυτό σε μια περιοχή όπως η δική μας που είναι λίγο περισσότερο το κρύο, είναι εφικτό? Ή δεν υπάρχει, δεν έχει να κάνει? Η προπόνησή μας έχει να κάνει το χειμώνα με, εμείς τη λέμε ξερή προπόνηση, δηλαδή μέσα στο γυμναστήριο. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε ένα αξιόλογο γυμναστήριο και την προπόνησή μας την κάνουμε εκεί. Όταν έχουμε δυνατότητα και η δυνατότητα μας τη δίνει το κύμα, αν δεν έχει κύμα, μπαίνουμε και μέσα στη λίμνη. Ποιες είναι οι απαιτήσεις αυτού του αθλήματος? Οι απαιτήσεις αυτού του αθλήματος. Υπάρχει μία και μοναδική βασική προϋπόθεση. Το παιδάκι, ο αθλητής που θέλει να έρθει σε εμάς, πρέπει να ξέρει κολύμβη. Από εκεί και πέρα τίποτα άλλο. Και να έχει διάθεση εννοείται. Από ποια ηλικία μπορεί λοιπόν να ξεκινήσει ένα παιδί την κοπηλασία? Από ποια ηλικία? Ο Γιαννάκης, να φέρω παράδειγμα το Γιάννη, όλα αυτά τα παιδάκια, αλλά περισσότερο ο Γιάννης, ήρθε σε μένα όταν ήταν 3η δημοτικού. Η Σταυρούλα όταν ήταν 5η, ο Ηλίας όταν ήταν 6η. Οπότε δεν υπάρχει ιδανικό. Απλά να έχει μάθει κολύμπη. Να μπορεί δηλαδή, να ξέρει κολύμπη και να μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα. Σε μικρότερη ηλικία θα δυσκολέψει λίγο περισσότερο ίσως σε μένα, σε μεγαλύτερη ηλικία είναι πιο εύκολο. Βέβαια, είναι πλεονασμός να πούμε ότι από 3η δημοτικού μπορεί να ξεκινήσει. Ιδανική είναι 6η δημοτικού, 1η γυμνασίου που το παιδί έχει οριμάσει και μπορεί να ακούσει, να καταλάβει. Αυτά. Είναι δύσκολο για ένα παιδί να συντονιστεί δηλαδή σε μικρότερη ηλικία? Όχι, δεν είναι δύσκολο να συντονιστεί. Μαθαίνει πιο εύκολα. Απλά είναι δύσκολο να εκτελέσει και να καταλάβει εντολές. Όχι να συντονιστεί. Να καταλάβει εντολές. Απαιτεί δεξιότητα η σκοπηλασία. Ναι, είναι μια δεξιότητα την οποία την κάνεις όταν μπαίνεις μέσα στη βάρκα, την κάνεις πρώτη φορά στη ζωή σου. Δεν πετάς ούτε πέτρα, ούτε τρέχεις, ούτε κλωτσάς. Τραβάς σκουπί. Είναι η κίνηση που την κάνεις μόνο όταν κάνεις σκοπηλασία. Δεν κάνεις συνήθως. Υποθέτω ότι ο σύλλογος διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για ένα παιδί που έρχεται να ξεκινήσει πρώτη φορά. Ο βασικός μας εξοπλισμός είναι οι βάρκες. Έχουμε ικανό αριθμό βάρκων. Τα άτομα που έχουμε αυτή τη στιγμή να τα ικανοποιούμε και προσπαθούμε να εξοπλιστούμε και καλύτερα. Να ξεκινήσω το Γιάννη που είναι δίπλα σας, νομίζω ότι είναι πιο μικρότερος της παρέας. Ναι, ο Γιάννης είναι μικρότερος. Από πότε ξεκίνησες, θέλω να μου πεις, την κοπηλασία? Από το καλοκαίρι πριν μπω στην 3η δημοτικού. Από μικρός, από τους πιο μικρούς, έτσι. Είναι δύσκολο, σαν άθλημα δυσκολεύτηκες δηλαδή στην αρχή? Στην αρχή ήταν ένα καινούριο άθλημα για μένα, δεν το είχα ξανακάνει και είχε μια δυσκολία, αλλά μετά συνήθισα στην κίνηση και ήταν πιο εύκολο αυτά. Και πώς έφτασες να επιλέξεις την κοπηλασία και όχι το ποδόσφαιρο, ας πούμε, που είναι το πιο κλασικό, ή το μπάσκετ, ή ένα από τα αθλήματα τα λίγο περισσότερο δημοφιλή? Είχα δοκιμάσει αρχικά και άλλα αθλήματα όπως ποδόσφαιρο. Δεν με ενθουσίασαν τόσο πολύ και έψαξα να βρω κάτι που να με αρέσει. Και σου άρεσε η κοπηλασία? Μου άρεσε η κοπηλασία. Γιατί σου αρέσει το νερό, υποθέτω. Ναι. Σταυρούλα, μια και είσαι και η κυρία της παρέας, ναι, πόσο χρόνο απαιτεί η προπόνηση που κάνετε με τον προπονητή σας? Με εξαρτάται τι προπόνηση κάνουμε. Ας πούμε τώρα που είχαμε το Πανελλήνιο, για προετοιμασία κάναμε μέχρι και 2-2,5 ώρες. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα και κάποιες μπορεί να κάναμε και διπλές προπονήσεις, δηλαδή 2 φορές την ημέρα, από 2 ώρες περίπου. Ο συνδυασμός με τα μαθήματα, γιατί υποθέτω ότι μεγαλώνοντας είναι λίγο πιο δύσκολο. Εγώ φέτος δυσκολεύτηκα αρκετά πολύ με τα μαθήματα και τις προπονήσεις.
Εσύ, Ηλία, είσαι μεγαλύτερος, νομίζω. Ναι. Εσύ πώς το επέλεξες το άθλημα και σε ποια ηλικία? Εγώ όταν το επέλεξα, ο προπονητής μου ήταν στο δημοτικό σχολείο και μου είπε αν θέλω να ξεκινήσω να κάνω εγκοπλασία. Δεν ήξερα τι ήταν, πήγα κάτω στον αθλητικό όμιλο, δοκίμασα, μ' άρεσε, γι' αυτό βέβαια και συνεχίζω. Εντάξει, είναι ένα αρκετά δύσκολο άθλημα, αλλά άμα θες, τίποτα δεν είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο από ποια πλευρά, δηλαδή είναι δύσκολο να συντονιστείς, δεν ξέρω τώρα. Όχι, να... έχει υπερβολική κούραση. Στη διάρκεια της προπόνησης, ναι. Άρα είστε και πολύ γνωσμένα παιδιά και πολύ γερά. Αυτό είναι πάρα το θετικό της περίπτωσης αυτής. Άρα υποθέτω όμως ότι σου άρεσε και το υγρό στοιχείο και το νερό και όλη αυτή η διαδικασία και πήγες να το κάνεις. Έκανα και κολύμβηση παλιά. Άρα λίγο κοντά εκεί. Λίγο πολύ με το νερό. Ωραία. Κύριε Δημαρά, για Πανελλήνιο άκουσα το Σαββατοκύριακο. Για πείτε μας. Ναι. Στο Πανελλήνιο κατεβήκαμε με 3 παιδιά. Στην ουσία 4 πληρώματα. Είναι λίγο περίπλοκο να σου το εξηγήσω. Θα σου το εξηγήσω. Η Αθανασία, η οποία είναι μια αθλήτρια καινούργια, έχει έρθει μεταγραφή σε εμάς, η Σταυρούλα και η Μαρία. Η Αθανασία έτρεξε τις κατηγορίες του σκιφ και σκιφ μονό σκιφ. Είναι βάρκα την οποία κάθεται ένας αθλητής. Και η Μαρία με τη Σταυρούλα τρέξαν στην κατηγορία του διπλού σκιφ. Πήγαμε καλά, αλλά δεν πήγαμε τόσο καλά όσο θα θέλαμε. Κατεβήκαμε με το ότι πάμε να πάρουμε ένα μετάλλιο, δεν το καταφέραμε, βγήκαμε τέταρτη. Η προσπάθεια νομίζω μετράει πάντα. Ναι, η προσπάθεια μετράει, αλλά και το αποτέλεσμα είναι καλό, είναι το αποτέλεσμα, είναι αλλά νομίζω καλύτερα. Ότι τα παιδιά να μπαίνουν στη διαδικασία. Η Μαρία και η Σταυρούλα κατεβήκαν, ναι. Η Μαρία και η Σταυρούλα κατεβήκαν για την εμπειρία. Βέβαια, η Σταυρούλα και η Μαρία, οφείλω να πω ότι ήταν μια κατηγορία μικρότερη από αυτές που τρέχανε. Είναι κορασίδες και τρέξανε σαν νεανίδες, οπότε είχαν να διαγωνιστούν, να το πούμε, εμπειρότερες και καλύτερες αθλήτριες, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που κάνανε. Μας έλειψε λίγο το μετάλλιο, γιατί το επιδιώξαμε πραγματικά, αλλά δεν πειράζει, του χρόνου. Του χρόνου, να είστε, ναι, καλά, θέλω, και να προσπαθείτε. Εννοείται. Θέλω να πω ότι για την άλλη στην αθλήτρια, την Αθανασία, την άλλη εβδομάδα κατεβαίνει πάλι στο Σχοινιά, στην Αθήνα, για τις προκρίσεις εθνικής, για τις νεάνιδες. Πολύ σημαντικό και αυτό. Ναι. Υπάρχουν παιδιά που έρχονται σε εσάς για να κάνουν κοπηλασία? Υπάρχει τόση συζήτηση σε αυτό το άθλημα από ό,τι στα άλλα που οι περισσότεροι γνωρίζουμε λίγο παραπάνω? Ναι, να σας πω κάτι. Εμείς είμαστε ιδιαίτερο άθλημα. Δεν είμαστε παιχνίδι, δεν έχουμε πολύ παιχνίδι και είμαστε σχετικά δύσκολο. Δεν είμαστε έτσι, πώς να το πω, πολύ ελκυστικό. Στην κοπηλασία πας. Εντυπωσιακό πάντως άθλημα είναι. Τώρα βλέπουμε από το σκι και όχι από την κοπηλασία. Θα δούμε και παρακάτω, ναι, και άλλες φωτογραφίες. Δεν είναι ελκυστικό, είναι με, ναι, πολύ εντυπωσιακό. Την κοπηλασία ή σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Ένα από τα δύο. Ναι, υπάρχουν αρκετά παιδάκια. Υπάρχουν παιδάκια γύρω στα 15-18 άτομα αθλούνται μαζί μας. Δραστηριοποιείστε στο χώρο της λίμνης Πολυφύτου, εκεί, ναι, κάνετε προπονήσεις. Ναι, 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 υπάρχει στήριξη από τους Δήμους, γιατί βρίσκεστε τώρα στη μέση, Δήμο Κοζάνης, Δήμο Σερβίων Βελβεντού και από την περιφέρεια ίσως, δεν ξέρω. Θέλω να σας απαντήσω ειλικρινά. Φανέστε. Κάποιες φορές μας στηρίζουν. Κάποιες άλλες όχι. Συνήθως. Συνήθως όχι. Ναι. Στις οικονομικές σας απαιτήσεις πώς ανταπεξέρχεστε ως σύλλογος? Τα παιδάκια πληρώνουν κάποια συνδρομή. Κάποια συνδρομή και κάνει και μεγάλες προσπάθειες στο Συμβούλιο με τον πρόεδρό μας. Είστε ικανοποιημένοι με τις υποδομές σας, γιατί μιλάμε για έναν σύλλογο που δραστηριοποιείται πόσο, 30 χρόνια? 30 χρόνια, ναι, σαν ναυτικός όμιλος Κοζάνης, τα τελευταία 10 χρόνια λίγο πιο έντονα στην κοπηλασία. Κοιτάξτε, εμείς χαρακτηριζόμαστε μικρός όμιλος. Σαν μικρός όμιλος να γίνουμε μεγάλος, γιατί ναι, το... ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Σαν μικρός όμιλος που είμαστε, οι υποδομές μας είναι ικανοποιητικές. Προσπαθούμε να μεγαλώσουμε. Όσο μεγαλώνουμε εμείς σαν όμιλος, θα γίνονται και καλύτερες υποδομές μας. Βέβαια, σας είπα, αυτό που μας έλειπε τα προηγούμενα χρόνια ήταν το γυμναστήριο.
Δεν είχαμε γυμναστήριο, οπότε λειτουργούσαμε μόνο το καλοκαίρι. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε κάνει ένα πολύ αξιόλογο γυμναστήριο, οπότε λειτουργούμε σαν κανονικός όμιλος όλη τη χρονιά. Αυτά τα camp που κάνετε τα καλοκαιρινά, τώρα δεν ξέρω αν εντάσσονται στο δικό σας φάσμα. Όχι ιδιαίτερα, αλλά μπορώ να σας πω κάτι. Θα τα κάνετε και φετός. Φαντάζομαι πως ναι. Ωραία, τώρα έβλεπα για τις φωτογραφίες. Ναι, αυτός είμαι εγώ και υπάρχουν καλύτερες φωτογραφίες. Ποια τα σχέδιά σας από εδώ και πέρα, ποιοι οι στόχοι που έχετε θέσει με τους αθλητές και την ομάδα σας? Ποιοι είναι οι στόχοι μας? Εννοείται να μεγαλώσουμε τον όμιλο. Και συμβαίνει κάτι με όλους τους αθλητές που ασχολούνται έτσι ενεργά και καλά με κάποιο άθλημα. Από πέρσι, από πρόπερσι, αν θυμάμαι καλά, η πολιτεία έφερε πάλι τα μόρια που δίνει στους αθλητές που είναι πανελληνιονίκες, mm-hmm. που κερδίζουν πανευρωπαϊκό, που κερδίζουν παγκόσμιο. Οπότε είναι ένα σοβαρό κίνητρο. Είναι ένα σοβαρό κίνητρο. Φυσικά. Είναι ένα σοβαρό κίνητρο. Και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Και το κυριότερο είναι να φέρουμε όσο πιο πολύ κόσμο γίνεται κοντά μας. Να γνωρίσουν την Κοπηλασία, να έρθουν να δουν όσοι μένουν. Να κάνω τώρα μια ερώτηση. Μπορεί αυτό το άθλημα να το κάνει και ένας ενήλικας? Όχι, υποθέτω, τόσο εντατικά και με στόχο τον πρωταθλητισμό. Μπορεί να έρθει στο ναυτικό όμιλο απλά για να κάνει κοπηλασία, γιατί του αρέσει ή θαλάσσιο σκι, οτιδήποτε. Βέβαια, εννοείται. Ήδη έρχονται κάποιοι και ασχολούνται. Ναι. Ωραία. Με λίγο πιο πολύ δυσκολία ενήλικη. Γιατί... Προφανέστατα. Τώρα άλλο να είσαι μικρός, άλλο να είσαι ενήλικος. Για πείτε μου και πριν κλείσουμε, πού σας βρίσκουμε. Είμαστε 1 χιλιόμετρο πριν από τη γέφυρα. Στη διασταύρωση την Εράδα, αντί να πας αριστερά για να ανέβεις την Εράδα, στρίβεις δεξιά. Το ναυτικό όμιλο, νομίζω, μεγάλη... για την καφετέρα ακριβώς, που ξέρουν οι περισσότεροι. Ναι. Να το... Μια μεγάλη άγκυρα και εκεί ακριβώς είμαστε εμείς. Πολύ ωραία. Καλές επιτυχίες να ευχηθώ. Πάντα επιτυχίες, πάντα να αθλείστε. Νομίζω γιατί τον αθλητισμό δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Ναι. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε και μετά το Πανελλήνιο. Το υποσχέθηκα, οπότε θα τα πούμε. Ναι, και δεχτείτε την πρόσκληση να κατεβείτε να μας δείτε στο στοιχείο μας. Πολύ ευχαρίστως εγώ που υγρώ στοιχείο που έχω λυγεί 3 χρόνια. Πολύ ευχαρίστως. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά.